Πάμε να ακούσουμε γραμμές. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, λίγο. Γιατί είχαμε και έναν άνδρα, ο οποίος πήγε με βερμούδα και σαγιονάρες. Α, ναι. Εδώ είναι. Αυτό ήταν το καλύτερο. Τελικά λύθηκε, βέβαια, το να θέμα. Να δούμε ποιος είναι. Τι ποιος ήταν, ναι, γιατί αρχικά εμφανίστηκε, λοιπόν, σε κάποιες φωτογραφίες. Είναι ο άνδρας που βλέπουμε, ο οποίος πήγε με βερμούδα και σαγιονάρα, ναι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Ψάχναν όλοι, λοιπόν, να δουν ποιος είναι αυτός, ποιος τον άφησε να μπει μέσα έτσι, ντυμένο. Μία μεγάλη αντίδραση και τελικά, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι ο γνωστός μουσικός ο Ιωάννης Στρατάκης, ο οποίος, μάλιστα, ναι, είναι και ο κορυφαίος βιολιστής της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Και ο άνθρωπος πήγε έτσι για να πάει να κάνει την πρόβα του. Το έκανε, το ανέβασε και ο ίδιος, δηλαδή, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Εξήγησε, λοιπόν, ότι δεν μπορούσε να φοράει τη στολή γιατί είχε υπερβολική ζέστη. Πήγε να κάνει την πρόβα του και στη συνέχεια έβαλε κανονικά τη στολή του για να παίξουν οι άνθρωποι από τη Συμφωνική Ορχήστρα. Πάμε πάλι λίγο, γιατί υπάρχει μια αλλαγή από ό,τι φαίνεται στη συνάδελφο από την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν παραιτήθηκε από την ΕΡΤ, αλλά το ρεπορτάζ. Μας έρχεται τώρα αυτή η ενημέρωση, ναι, ότι παραιτήθηκε από το ρεπορτάζ της Προεδρίας. Ναι, γιατί η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ότι παραιτείται από την ΕΡΤ. Από ό,τι φαίνεται όμως, παραιτείται από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Μα κι αν γίνει αποδεκτό, γιατί δεν μπορείς να παραιτήσεις έτσι, μετά, ναι, σου δείχνουν το δρόμο της εξόδου.